Καλησπέρα και από μένα, αξιότιμε και αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι αξιωματούχοι, να σας καλησπερίσω και στο χρόνο που έχουμε συνεννοηθεί εδώ με τη διοργανώτρια Βόρεια, την οποία και ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά και για την μερίδα, θα προσπαθήσω να είμαι μέσα στο χρόνο μου για να μην σας κουράσω, αν και 5 λεπτά είναι λίγο δύσκολο να θέσω το πλαίσιο, μιας και έχουν υποθεί ήδη πάρα πολλά, και απαντήσεις χρειάζονται πάρα πολλά. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Δεν μπορώ παρά να είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ χαρούμενος, μιας και από τις σημερινές τοποθετήσεις και από τη σημερινή διαδικασία μέχρι τα τώρα, προέκυψε ότι ο νόμος του καλοκαιριού, ο νόμος 4482 του 17 δηλαδή, ο νόμος του Σπίρτζη, όπως θέλουμε να λέμε, που αποτέλεσε μία τομή για τα συγκοινωνιακά πράγματα της πόλης, απάντησε και σε μία πραγματική ανάγκη. Ποια ήταν αυτή η πραγματική ανάγκη της πόλης? Ήταν η δημιουργία ενός φορέα, όπως ο ΣΕΘ, όπως ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, που η πόλη τον είχε ανάγκη, τον περίμενε και ήρθε αυτή η πολιτική ηγεσία με αυτή την κυβέρνηση να την κάνει πράξη. Ενός φορέα που, όπως είπα και πριν, όλοι αναγνώριζαν την ανάγκη της ύπαρξής του, αλλά δεν υπήρχε, ενώ κάθε σύγχρονη μεγαλούπολη, ευρωπαϊκή, αλλά και η Αθήνα, διέθετε και διαθέτει. Ο οργανισμός λοιπόν αυτός, που είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των δημόσιων επιβατικών συγκοινωνιών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, είναι ο φορέας που φροντίζει να υπάρχουν αυτό ακριβώς που μας απασχολεί σήμερα στην ημερίδα μας. Οι βιώσιμες και ελκυστικές μεταφορές για όλους. Κατοίκους, επισκέπτες, φιλοξενούμενους, το επιβατικό κοινό στο σύνολό του. Ο ΣΕΘ λοιπόν ήρθε για να μείνει και ήρθε για να διαμορφώσει το αύριο των δημόσιων επιβατικών συγκοινωνιών στην πόλη. Όχι όμως ξεκινώντας από το αύριο, αλλά ξεκινώντας από το σήμερα, από τα τώρα, κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει. Σήμερα που η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τον ΟΑΣΤ, ο οποίος με τον στόλο που διαθέτει και με τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει και τους τεχνικούς, καλείται να υλοποιήσει το υφιστάμενο σχεδιασμό, παρέχοντας το απαιτούμενο συγκοινωνιακό έργο. Η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που κληθήκαμε να υπηρετήσουμε, αφενός δεν είχε χαρακτηριστικά ομαλότητας. Αφετέρου, είχε και ένα επιπλέον στοιχείο, το στοιχείο του επίγοντος, πολλές φορές και το στοιχείο του κατεπίγοντος. Η μη ομαλότητα συνίσταται στην παρατεταμένη απαξίωση του στόλου, αλλά και συνολικά του οργανισμού του φορέα υλοποίησης του συγκοινωνιακού έργου, αλλά επιπλέον οφείλεται και στην απουσία, την ολοκληρωτική, παντελής απουσία προσαρμογής του μεταφορικού έργου στη δυναμική της πόλης. Το στοιχείο του επίγοντος, από την άλλη μεριά, οφείλεται στη συσσωρευμένη ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, που έπρεπε και πρέπει να αντιστραφεί. Έτσι, δεν καθίσαμε με σταυρωμένα τα χέρια από την πρώτη στιγμή, αλλά σε συνεργασία με τον ΟΑΣΤ, κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς, τεχνικούς και επιστημονικούς φορείς που καλύπτουν το σύνολο της πόλης, αλλά και με τους απλούς πολίτες που δώσαμε το λόγο και ανοίξαμε τον οργανισμό μας και στους απλούς πολίτες, δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε μάχες. Θέλω να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι ενώ όλοι ομνίουμε, και είναι και μια απάντηση στην κουβέντα που προηγήθηκε, ενώ όλοι ομνίουμε στην ανάγκη να αλλάξουμε, να προχωρήσουμε, να κάνουμε τομές, να πάμε παραπέρα, να κάνουμε βήματα μπροστά, όταν έρχεται η ώρα να υλοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές, να υλοποιήσουμε αυτά τα βήματα, να κάνουμε αυτές τις τομές και τις που απαιτούν όμως από πριν γενναίες αποφάσεις, τότε αναμετρώμαστε όλοι μας με τον πόη μας. Και εκεί θέλω να πω ότι πολλές φορές με τα λύπης μου διαπιστώνω, όχι τόσο ως πρόεδρος του ΟΣΕΘ, αλλά ως ένας απλός πολίτης αυτής της πόλης, ότι μεγάλα λόγια λέμε πριν, όταν έρχεται η ώρα όμως από τη θεσμική μας ιδιότητα, ενός δημάρχου, ενός προέδρου οργανισμού, ενός φορέα, να πούμε ότι θα κάνουμε ένα συμβιβασμό απαραίτητο, να στηρίξουμε μια αλλαγή, τότε πραγματικά δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα. Άμα είχα περισσότερο χρόνο θα μπορούσα να το αναλύσω.
Το σημείο εκκίνησής μας λοιπόν, μόλις ο Οκτώβριος του 2017, από τότε δομείται μεθοδικά η εσωτερική, οργανωτική, επιστημονική και ψηφιακή υποδομή μας, η οποία μας επιτρέπει πλέον να προβαίνουμε σε παρεμβάσεις εξορθολογισμού των γραμμών και των δρομολογίων, όπως οι πετυχημένες ήδη παρεμβάσεις της ίδρυσης της γραμμής Χ1 του αεροδρομίου, η επαναφορά του χαρακτήρα εξπρές σε γραμμές όπως αυτή του Λαγκαδά και βεβαίως η πρόσφατη ίδρυση των γραμμών κορμού 2K και 3K, που η λειτουργία τους εδώ και 25 περίπου μέρες μας δείχνει το δρόμο για τις επόμενες αλλαγές που θα ακολουθήσουν. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ενώ σχεδιάζουμε με τις συγκεκριμένα δεδομένα, σχεδιάζουμε πάντα έχοντας στο νου ότι μπορούμε να παρεμβαίνουμε για να βελτιώνουμε σημεία που βλέπουμε ότι χρήζουν σημεία βελτίωσης. Και αυτή η παρέμβασή μας, η τελευταία, είναι μια τέτοια παρέμβαση. Επιτρέψτε μου όμως να στραφώ και στο αύριο, το οποίο ο ΣΕΘ, με την πολύ, με την πρόσφατη αλλά πολύ αποτελεσματική στελέχωσή του σε επιστημονικό δυναμικό, που αυτή θα συνεχιστεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα, μπορεί να παρέμβει καθοριστικά και θετικά για στην παρούσα κατάσταση. Το καθόλου λοιπόν μακρινό αυτό αύριο περιλαμβάνει το μετρό με την κλιμάκωση που περιέγραψε πολύ σωστά και πολύ με ακρίβεια και ο Υπουργός αλλά και ο Πρόεδρος της Αττικού Μετρό. Περιλαμβάνει λεωφοριακές γραμμές προσαρμοσμένες στο μετρό, με στόλο αποτελούμενο από οχήματα πράσινων τεχνολογιών, με λειτουργό το νέο φορέα, την ΑΣΥΘ, τη θυγατρική του ΟΣΕΘ. Περιλαμβάνει αστικό σιδηρόδρομο, περιλαμβάνει θαλάσσια συγκοινωνία, κοινόχρηστα ποδήλατα, έξυπνες εξυπηρετήσεις όπως το Bus on Demand, ψηφιακές πλατφόρμες και ιδιαίτερα το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αλλά και συνεννόηση με καθορισμό των πιατσών, το ταξί, που έχουμε ήδη δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το πεδίο και είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε ένα σχεδιασμό. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το μετρό θα καλύψει το βασικό κορμό της πόλης, ενώ οι λεωφοριακές γραμμές θα κληθούν να λειτουργήσουν τροφοδοτικά στο μετρό, συμπληρωματικά, να παρέχουν δηλαδή την εξυπηρέτηση των αστικών περιοχών που δεν καλύπτονται από άλλα μέσα, με τη συνέργεια και όχι τον ανταγωνισμό με τα νέα μέσα δημόσιων αστικών μεταφορών, αλλά και την εξυπηρέτηση των νέων γεννητόρων μετακινήσεων που θα προκύψουν ασφαλώς από την επέκταση του αστικού και περιαστικού ιστού. Θέματα αιχμής είναι, όπως είπα ήδη, ο ανασχεδιασμός του υφιστάμενου δικτύου που ξεκίνησε και συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με κέρυες παρεμβάσεις. Ο επανασχεδιασμός του δικτύου, έτσι ώστε όλα τα μέσα, λεωφορείο, μετρό, θαλάσσια συγκοινωνία, ποδήλατα και άλλα, να λειτουργούν με έναν τρόπο ορθολογικό, συνεργατικό, συμπληρωματικό και όχι ανταγωνιστικό. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι δυναμικός και ευπροσάρμοστος, καθώς έχουμε να κάνουμε με έναν αστικό ιστό, ευμετάβλητο και δυναμικό, καθώς είναι ζωντανός οργανισμός. Πολύ δε περισσότερο για τη Θεσσαλονίκη, που η δυναμική της είναι ουσιαστικά εξελίσσεται. Επιπλέον, η ένταξη της μετεπιβίβασης στην καθημερινότητα της πόλης. Οι πολίτες θα πρέπει να συνηθίσουν αυτή την αλλαγή από το ένα μέσο στο άλλο και εμείς σαν φορέας θα πρέπει να παρέχουμε τα κατάλληλα κίνητρα ώστε και να μεριμνήσουμε μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού ώστε στα σημεία διεπαφών του συστήματος η μετεπιβίβαση να είναι απρόσκοπτη. Το ενιαίο ηλεκτρονικό εισιτήριο που κατά τη γνώμη μας, κατά την εκτίμησή μας, θα είναι ο καταλύτης που θα επιτρέψει πέρα από τα προφανή, θα έχει και άλλα ωφέλη. Την πρακτική, ας πούμε, διασύνδεση των μέσων και πλήθος άλλων ωφελιών με δεδομένα που δεν θα μπορούσαμε και δεν θα τα είχαμε και δεν τα έχουμε έως τώρα. Η υιοθέτηση και η επέκταση της χρήσης οχημάτων με πράσινες τεχνολογίες και πρακτικές και ο ταυτόχρονος περιορισμός της χρήσης της πετρελαιοκίνησης και ως εκ τούτου και του ενεργειακού αποτυπώματος. Η χρήση, τέλος, νέων καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων για την ενημέρωση του κοινού με πρόβλεψη για όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες. Αυτά λοιπόν τα θέματα αιχμής που ενδεικτικά σας παρουσίασα και όχι περιοριστικά, καθώς
Υπάρχουν και άλλες πολλές πτυχές της δραστηριότητας και του πεδίου των αρμοδιοτήτων μας. Σχεδιάζονται καθημερινά από το προσωπικό του οργανισμού με τρόπο επισταμένο, με άρτια επιστημονικό τρόπο, με χρονοδιάγραμμα και έλεγχο από την πλευρά της διοίκησης και είμαι πεπισμένος ότι πολύ σύντομα τα αποτελέσματα θα είναι ορατά και υλοποιήσιμα. Οι μόνιμες συνεργασίες μας με τον ΟΑΣΤ, τον ΟΑΣΑ, το Αττικό Μετρό, τον ΟΣΕ, το ΙΜΕΤΕ και ΤΑ και πολλούς άλλους φορείς στο Σωματείο των Ταξί, στο πλαίσιο του ρόλου του καθενός, αποδεικνύουν ότι δεν συζητάμε γενικόλογα για συνεργασίες, αλλά τις υλοποιούμε. Οι μελέτες που σχεδιάζουμε να εκπονήσουμε ή να αναθέσουμε αφορούν τόσο τον άμεσο όσο και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των επιβατικών μεταφορών, ώστε να παρέχεται στους πολίτες της πόλης της Θεσσαλονίκης μας η εξυπηρέτηση με το αγαθό της δημόσιας συγκοινωνίας, κάτι το οποίο αποτελεί πρώτη προτεραιότητά μας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να θέσω τρία σημεία. Με αφορμές και από την κουβέντα που προηγήθηκε. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω να κάνω ευθέως αναφορά από ένα δημόσιο βήμα και να επενέσω την πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης δια του αρμόδιου αντιδημάρχου του Θανάση του Παπά, που λείπει αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την πρωτοβουλία που πήρε για τα πασαλάκια. Γιατί κάνω αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά? Γιατί θέλω να πω ότι ό,τι σχεδιασμό και αν κάνουμε, όσο άρτιος κι αν είναι, όσο εφαρμόσιμος κι αν είναι και υλοποιήσιμος, εάν δεν πάρουμε μια απόφαση, συνολικά σαν πόλη, να είμαστε συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις μας, να είμαστε συνεπείς έναντι του νόμου, σε σχέση με το παρκάρισμά μας, σε σχέση με τις φορτοεκφορτώσεις, σε σχέση με τις διελεύσεις, και εμείς βεβαίως έχουμε προτεραιότητα τη διέλευση των μέσων μαζικής μεταφοράς, αυτή είναι η προτεραιότητά μας, αυτός είναι ο ρόλος μας, τότε δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Υπ' αυτή την έννοια, εμείς έχουμε πάρει και μια πρωτοβουλία, την αμέσως επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί αυτό, θα κλείσουμε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Θέλουμε με τη σύμπραξη όλων των δημάρχων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, αλλά φυσικά του ΟΑΣΤ και της Τροχέας, να θέσουμε τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση ως προς το κομμάτι αυτό. Και νομίζω ότι από αυτό μπορεί να προκύψει μια τεχνική επιτροπή και να δώσει λύσεις και αποτελέσματα στην πόλη, την οποία κατάσταση τη γνωρίζουμε όλοι. Επιπλέον, θέλω να κάνω μια αναφορά στα ανοιχτά δεδομένα που υπόθηκε και είναι κάτι που το σημειώνουμε και το δουλεύουμε και με το ΙΜΕΤ, αλλά και σαν οργανισμό το έχουμε στην προτεραιότητα. Και θέλω ένα τρίτο και τελευταίο σημείο, να κάνω μια αναφορά στην αναγκαιότητα. Αυτό έχουμε διαπιστώσει και αυτό προωθούμε και προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν μπορώ να σας πω με τα λόγου γνώσεως ότι δεν βρίσκουμε ευήκο αότα ως προς αυτό. Αναφέρομαι στη δημοτική και στη διαδημοτική συγκοινωνία, η οποία θα αποτελούσε σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά εξαιτίας του ιδιαίτερου μορφολογικού πολλών δήμων, να δώσει πραγματικές λύσεις, κέρυες λύσεις, και βλέπουμε ότι οι ΟΤΑ δεν έχουν τέτοια θετική στάση έναντι αυτής της επιλογής που τους δίνεται και από τον καινούριο νόμο ακόμα περισσότερο. Κλείνω λέγοντας ότι είμαι πεπισμένος, σας το λέω δηλαδή με πάσα ειλικρίνεια και ως Θεσσαλονικιός, ότι ό,τι μας στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και μας στερήθηκαν πολλά και άδικα, είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια θα μας τα δώσει η ζωή πολλαπλάσια. Και δεν είναι ένα τσιτάτο ή ένα οραματικό στοιχείο, είναι μια πραγματικότητα που έχουμε αρχίσει ήδη να τη βιώνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.